Υπάρχει καταγγελία του συλλόγου σας για διακοπή ρεύματος σε καρκινοπαθή και μάλιστα με 80% αναπηρία. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι, καλημέρα σας καταρχάς. Κοιτάξτε να δείτε, για το συγκεκριμένο θέμα, πριν 1,5 μήνα περίπου, είχαμε επικοινωνία με το μέλος του συλλόγου μας, και γιατί του είχε έρθει ειδοποίηση να διακοπεί το ρεύμα, και πήγαμε στη ΔΕΗ και κάναμε αίτηση για ρύθμιση για 30 ευρώ το μήνα. Και αντί να του έρθει η απάντηση, ας πούμε, ναι, εγκρίθηκε η ρύθμιση και όλα αυτά, του ήρθε ένα χαρτί το οποίο λέει ότι προβαίνουμε στη διακοπή του συμβολαίου, και μάλιστα χθες του ήρθε ακόμα ένα χαρτί από τη ΔΔΕ ότι πρέπει να βρει άλλο πάροχο και όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, και ο ίδιος ανησύχησε, και εμείς, γιατί βλέπουμε τώρα μια καινούργια διαδικασία που μπαίνει ως προς στους οφειλέτες της ΔΕΗ, ας πούμε, το οποίο στην ουσία τους βάζει σε ένα κυκαιώνα γραφειοκρατικό, ενώ από τη στιγμή που είχαμε κάνει την αίτηση για ρύθμιση, εμείς περιμέναμε να τελειώσει το θέμα. Και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είχατε γνωστοποιήσει στην ΔΕΗ και στον Υπουργό ότι είναι ανάπηρος το 80%. Ναι, είχαμε στείλει επιστολή στον Χατζηδάκη και στη ΔΕΗ στα κεντρικά στη Καρκοκονδύλη, ότι ο άνθρωπος είναι με 80%, διαβητικός, παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είναι 200 ευρώ και οπωσδήποτε τα 200 ευρώ το μήνα, είπαμε τα 30 ευρώ και λίγο πολύ ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να δώσει. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μπει σε αυτό το συνατέρμονη διαδικασία, βρες πάροχο κτλ. Τι να σας πω. Και δεν υπήρξε απάντηση από πλευράς της ΔΕΗ στο αίτημα? Όχι, δεν υπήρξε απάντηση, και εντωμεταξύ, από ό,τι βλέπω και τα έγγραφα εδώ, υπάρχει μια φάμπρικα, να πούμε, μια φασόν διαδικασία, η οποία έρχεται από την Αθήνα, ενημερώνεται όλα ηλεκτρονικά, ούτε κοινωνικοί λόγοι, ούτε θέματα αναπηρίας, ούτε θέματα εισοδήματος, δεν εξετάζεται τίποτα. Πληθαίνουν πάντως τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, κατά καιρούς ακούμε. Τώρα τι να πω, δεν σκέφτονται δηλαδή και μέσα στο χειμώνα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή θα πρέπει να, και λόγω της πανδημίας, αλλά και γενικότερα, τέτοια πράγματα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική ευαισθησία. Δηλαδή είναι το αυτονόητο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω να πέσει έξω η ΔΕΗ με έστω ένα ΑΒ κονδύλι το οποίο χρωστάνε όσοι χρωστάνε, ας πούμε, και με τον οποιοδήποτε τρόπο, από ό,τι ξέρω, προσπαθούν να τα πληρώσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε μεταξίδες. Και βέβαια η κυβέρνηση είχε πει και από το πρώτο lockdown ότι δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος. Αλλά επιβεβαιώνονται με καταγγελίες τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι, το θέμα είναι ότι αναγκαζόμαστε κι εμείς να το κάνουμε αυτό, γιατί όντως ακούμε πολλά μεγάλα λόγια. Δεκαμνή θα μείνει απροστάτευτος, για όλους θα ενδιαφερθούμε, για το εισόδημα θα ενισχυθεί και οι μέσες γιορτές, αυτοί μόνοι που θα ενισχυθούν είναι οι πλέον αδύναμη, από εκεί και πέρα όλος ο κόσμος υποφέρει. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει, πώς να σου πω, ανέχεια από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος τα φέρνει δύσκολα βόλτα, και όταν του κόβουν το ρεύμα, καταλαβαίνετε, είναι ένα βασικό κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να κοπεί το. Άμα κοπεί το ρεύμα, δεν έχει ούτε θέρμανση, δεν έχει ούτε φαγητό, αφού δεν θα έχει και το ψυγείο. Καταλαβαίνετε, σε στερεί το α και το ω του σημερινού μας πολιτισμού. Θα συνεχίσετε τις παρεμβάσεις σας? Εννοείται, εφόσον απευθύνονται σε εμάς τα μέλη, και οπωσδήποτε θα δούμε και τι θα κάνουμε περαιτέρω για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σαριδάκη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, και καλές γιορτές σε όλους, και ελπίζω τέτοιες πολιτικές να μην εφαρμόζονται, και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, η ΔΕΗ υπάρχει στην συνείδηση του κόσμου σαν δημόσια επιχείρηση, ανεξάρτητα αν λειτουργεί πλέον με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα πρέπει όλοι μας να το δούμε αυτό και να πράξουμε ανάλογα. Σας ευχαριστώ.